Πράκτορες του FBI πραγματοποιούν απροειδοποίητη έφοδο στο Μάρα Λάγο, τη διάσημη κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και αναφέρει ότι συνεργάστηκε απολύτως, καταγγέλει ότι υφίσταται πολιτικό διωγμό και ότι οι πράκτορες των Ομοσπονδιακών Αρχών παραβίασαν μέχρι και το χρηματοκιβώτιό του. Such an assault could only take place in broken third world countries. Sadly, America has now become one of those countries. He says, quote, they even broke into my safe. Αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι σκοπός της έρευνας του FBI ήταν να βρεθούν έγγραφα της Προεδρίας που λείπουν και πρέπει να επιστραφούν στα εθνικά αρχεία της χώρας. Η Εθνική Υπηρεσία Αρχείων ειδοποίησε το Κογκρέσο τον Φεβρουάριο ότι ανακτήθηκαν περίπου 15 κουτιά με έγγραφα από το σπίτι του Τραμπ στη Φλόριντα. We are not aware of this ever happening to a current or former president before. This is just one more event in the line of extraordinary events that President Trump's tenure in the White House has produced. Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως την ώρα που οι πράκτορες του FBI έκαναν φίλο και φτερό το σπίτι του, δεν έχασε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ακόμα μία επίθεση στην κυβέρνηση Biden. Respected all over the world, strong borders, and we didn't have that disaster that took place in Afghanistan, the worst pullout anyone's ever seen. Leaving 85 billion dead soldiers and American citizens behind. Mr. Trump, can we get your reaction to the raid? Και όλα αυτά την ώρα που ρεπορτάζ στο New York Times δημοσιεύει φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν έγγραφα και υπομνήματα τα οποία ο Τραμπ έσκιζε αφού τα διάβαζε και τα πετούσε στην τουαλέτα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα έγγραφα αυτά ανακάλυψε υδραυλικός που κλήθηκε για επιδιορθώσεις.